Εδώ στο στούντιο, διευθυντή του ΚΚΕΜ Χρήστο Ιακώβου. θα τον καλωσορίσουμε. Καλώ σα βρίσκω, κύριε Μιχαλάκη. Γεια σα. Να επιβληθεί κράτο Παλαιστίνη στο Ισραήλ, έκανε δήλωση ο Ζωζέ Μπορέν, να επιβληθεί και έκανε εντύπωση αυτό. Και η δεύτερη δήλωση που έκανε είναι ότι η Χαμά είναι προϊόν του Ισραήλ. Και ότι τη χρηματοδότησε και την έφτιαξε για να αποδυναμωθεί η Φατάχ, η Παλαιστινιακή Αρχή. Έτσι είναι τα πράγματα. Περίπου. Θα αρχίσω από το πρώτο. Ε... Το να επιβληθεί, αυτό είναι μια σκληρή ρητορική, η οποία γίνεται από πλευράς επισήμου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κατεξοχήν εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ε, το οποίο κατά τη δική μου άποψη, μια πρώτη εκτίμηση γίνεται κατόπιση εννοήσεως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να επιβληθεί ε, είναι, είναι βαρύς ο όρος, διπλωμα, διπλωματική, είναι βαριά διπλωματική, γλώσσα. Όμω αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να υπενθυμίσει στο Ισραήλ τι συμβατικέ του υποχρεώσει. Το, η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτου ήρθε ως αποτέλεσμα μια συμφωνία που έγινε ή κάποιων συμφωνιών που έγιναν τη δεκαετία του 1990. Το συμφωνία του Όσλο 1 το 1993 και το Όσλο 2 το 1995. Εκεί έγινε μια υποχώρηση από πλευρά των, των επισήμων εκπροσώπων των Παλαιστινίων, ναι. τη Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη, τη οποία ηγείται ο Αραφάτ τότε, που αναγνώρισε, Ξέρετε, ήταν, ήταν τεκτονική μετατόπιση για το μεσανατολικό ζήτημα ή μάλλον για τον Παλαιστινιακό, αναγνώρισε το κράτο του Ισραήλ. Και από την άλλη πλευρά, αμοιβαία, το Ισραήλ αναγνώρισε το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν κράτο το οποίο δεσμευόταν να αποδεχτεί μέσα από τις συνομιλίες. Ναι. Η συμφωνία του Όσλο 2 έβαζε ένα γενικό οδικό χάρτη. Τότε εμφανίστηκε ο όρος Roadmap, ο οποίος ο όρος Roadmap map, α, συνοδευόταν από τις, τα αγγλικά από τις λέξεις Gold Driven Roadmap, δηλαδή ένα οδικό χάρτη ο οποίο να έχει στόχου, αλλά δεν, δεν μπαίνει στη διαδικασία. Ότι εντό πέντε ετών θα επανερχόντουσαν για να συζητήσουν την ανακήρυξη πάλι ναι. στην Ο όρο πάλι επανήρθε το 2002 όταν άρχισε να φουντώνει η δεύτερη τυφάντα με σχέδιο το οποίο υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημασία αυτό mm. το Σεπτέμβριο του 2002. Αλλά λόγω του ότι υπάρχει δυσπιστία εκ μέρου του Ισραήλ να δεχτεί οδικό χάρτη ή να δώσει πρωτοβουλία διπλωματικών κινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία οι Αμερικανοί και τότε η κυβέρνηση Μπούς υπέβαλε οδικό χάρτη οδικο χαρτη το τον Νοέμβριο του 2002. Και ήρθε ένα γεγονό που τα χάλασε όλα τότε. Το Μάρτιο του 2003 η Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. Μάλιστα. Άλλαξε το πλαίσιο. Ήταν μια κίνηση η οποία Εκείνος ο πόλεμο, όταν τον επανεκτιμήσει κάποιο δημιούργησε μια αλυσίδα θεματών τα οποία έχουν να κάνουν και με το σημερινό ε, Παλαιστινιακό. Ο γίνο οδηγό χάρτη, τον οποίο επαναφέρει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ενώ κατόπιση έχει έξι σημεία. Αυτονόητα. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει να εγκαταληφθεί η βία, θα πρέπει να σταματήσουν. Επίση, κύριε κυρία Μιχάλα, εκείνον τον χάρτη, τον είχε να αποδεχτεί εκ μέρου του Ισραήλ ένα από του πιο σκληρού πολιτικούς που πέρασε ο τότε Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρών, ο οποίο το 2006 ε, ουσιαστικά έχασε τις εκλογές. Ναι, ναι. Είχε όμως αντιπολίτευση από τον Νετανιάχου, ο οποίος δεν δεχόταν τότε τον οδηγό χάρτη. Μένο ήταν να, να σταματήσει άμεσα η βία, να ε, αναγνωρίσει, το, να, να επαναλάβουν την αναγνώριση του κράτου του Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι να επαναλάβει το Ισραήλ το δικαίωμα και τη δέσμευση να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτο, να σταματήσουν οι επικισμοί. Εξού και το 2000 Μάλιστα. τότε, ο Σαρών έκανε μια πολύ σκληρή κίνηση. Πήρε όλου του επίκου από τη Γάζα και του έφυγε. Διέλυσε όλου του επικισμού εκτό από τη Δυτική Νόχτη του Ιορδάνη. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν, υπάρχει το θέμα το οποίο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα, 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 σημεία. Είναι η, ο εξυγχρονισμό και αναθεώρηση του συστήματο διοίκηση των Παλαιστινίων που πιάνει αυτή τη στιγμή το UK, Χαμάς για να προωθήσει την, την ΦΑΤΑΧ Και υπάρχει και ένα έκτο σημείο το οποίο έχει να κάνει με αμοιβέ υποχωρήσει οι οποίε πρέπει ναι. να γίνουν. Ε, Πάντω ο δικό χάρτη που διέρευσε τέλο πάντων μέσω του Euronews, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι. τον διέρευσε κάνει λόγο για πολλά πράγματα τα οποία φαντάζουν αυτονόητα. Λέει και για ισχυρέ εγγυήσει ασφαλεία. Αυτό, αυτό είναι η αμέση απέτηση του Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει ότι θα μπουν εγγύητριε δυνάμει κατά το μοντέλο που είχε μπει στην Κύπρο παλαιότερα. Δηλαδή, τι το... σημαίνει ισχυρέ εγγυήσει ασφαλεία. Εγγύηση ασφαλεία είναι αυτό το οποίο αντιπρότεινε ο Σαρών τότε σε σχέση με το, με, με έδαφο. Δίνει ένα ποσοστό εδάφου τη Γάζας θα το κατέχει το Ισραήλ ως ζώνη ασφαλείας, έτσι. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτυχθούν δυνάμεις, διεθνείς δυνάμεις, οι οποίες να επιβλέπουν την, την εφαρμογή την, της ειρήνης. δεν είχαμε καλές εμπειρίες από συνθήκες Έχει. του παρελθόν. Να, να σας πω κάτι. Όμως, ε, το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της ε, ε του, του Ιορδάνη. Το θέμα, κύριε Μιχάλα, ρε, είναι το εξή. Αυτό ο οδηγό χάρτη είναι ένα εγκεφαλικό κατασκεύασμα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι. Ναι. Δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι υπάρχει ο χαρτί χάρτη, αυτομάτω ακολουθεί η υλοποίηση του. Υπάρχουν δύο προποθέσει, οι οποίε θα προκύψουν μέσα από, τον τερμα, από την ολοκλήρωση αυτή τη κρίση, που ήδη βαίνει σε, μία, σε έναν κύκλο, ο οποίο νομίζω ε, σύντομα θα ολοκληρωθεί. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, θα επεκταθώ στι δύο προποθέσει. Ναι. Ερώτημα: Δύο ερωτήματα. Για το πρώτο μπορώ να κάνω πρόβλεψη, για το δεύτερο δεν μπορώ. Το πρώτο είναι τι θα συμβεί, ποιε θα είναι οι εσωτερικέ εξελίξει στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει πολιτικά για το 2024 ο Νιτανιάχου. Πολύ πιθανόν, εκτό και, και αν ευελπιστεί και παρατραβήξει τε, τα πράγματα μέχρι τι εκλογέ τη Αμερικανική. αν εκλεγεί ο Τραμπ, αυτό θα είναι ευνοϊκό για τον Νιτανιάχου. Ναι. Όμω είναι εξαιρετικά δύσκολο στο εσωτερικό να επιβιώσει. Αν αποχωρήσει, κάνει μια έξοδο ηρωική από την πολιτική, κηρύσσοντα με ένα θριαμβευτικό διάγγελμα το τέλο τη κρίση και λέει με νικητή, σου έδωσε, έδωσε ένα μάθημα, αυτό είναι πιθανό. Το θέμα είναι ποιοι θα ακολουθήσουν. Αλλά φαίνεται μέσα από το διάλογο, το δημόσιο διάλογο στο Ισραήλ, που δεν τον παρακολουθεί κανεί από τα, τα μέσα ενημέρωση. Ε, υπάρχει, αυξάνεται διαρκώ η ανάγκη να τερματιστεί το όλο ζήτημα. Και αν, αν θέλει το Ισραήλ να τερματιστεί ο κύκλο βίας μέσω τη οριστική επίρρηση του προβλήματο, την βάση είναι ότι αν το Ισραήλ θέλει. Να επιβιώσει σε βάθο χρόνου σε βραϊκό κράτο, θα πρέπει να αναγνωρίσει έναν Παλαιστινιακό κράτο ναι. και να χωρίσουν τα σύνορα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τι θέλουν σε αυτή την ιστορία. Αυτό, Διότι αυτό, αυτό η, 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 αυ... δύναμη, η δύναμη του Ισραήλ είναι οι πλάτε των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό θέλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή καλούνται να πληρώσουν το κόστο τη πολιτική την οποία εφάρμοσε ο Νετανιάχου. Το δεύτερο, κύριε Μιχαλαρέ, το οποίο δεν μπορώ να κάνω προβλέψη είναι τι θα συμβεί στη Γάζα. Ναι. Θα τερματιστεί αυτή η κρίση. Ποια θα είναι η αντίδραση πολιτική του λαού τη Γάζα. Μιλούμε για 2 εκατομμύρια τετραγωνικέ Και τι καινούριο θα δημιουργηθεί, ναι, Γιατί θα... αυτή τη στιγμή έχουμε 24.000 νεκρού, πάνω από 24.000 νεκρού Παλαιστίνιου μόνο στη Γάζα, εκ των οποίων τα 10.000 είναι παιδιά. Ναι. Τι θα δημιουργηθεί ω αντίδραση σε όλα αυτά. Δεν αυτό. υπάρχει οικογένεια η οποία να εξαιρείται από αυτή την τραγωδία ναι. στη Γάζα. Το ερώτημα για το οποίο παραπάνω δεν μπορώ να σα κάνω πρόβλεψη είναι ποια θα είναι, Μάλιστα. η, λόγω ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου τη των Παλαιστινίων στη Γάζα θα αποδώσουν τις ευθύνες για αυτήν την τραγωδία στη Χαμάς, θα θεωρήσουν τη Χαμάς συνυπεύθυνη για αυτήν την τραγωδία διότι στον οδικό χάρτη σας έχω πει, το έχω τονίσει προηγουμένως το ναι. έχω τονίσει ότι μια από τις βασικές από τους βασικούς πυλώνες του οδικού χαρτί είναι to reform the Palestinian authority δηλαδή να αναθεωρήσουν και να α, 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 επαναδημιουργήσουν ή τουλάχιστον να ενισχύσουν δυνάμει οι οποίε είναι προ την κατεύθυνση τη επίλυση. Με τη Χαμά και τον Νετανιάχου είναι δύσκολο να υπάρξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά εντάχει κατά πόσον το Ισραήλ χρηματοδότησε, η, το δεκαετία του 1987 Δεκεμβρίου, όταν εμφανίστηκε η Χαμά, όταν άρχισε πλέον η πρώτη αντιφάντα, η οποία σώκαρε πραγματικά εκείνη την εποχή, ε, το Ισραήλ. Ο μεγάλο αντίβαλο του Ισραήλ ήταν η Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη, τη οποία η έδρα ήταν στο εξωτερικό, <συσχελίου> ήταν από Παλαιστινίου πρόσφυγε. Για να αποδυναμώσει την ισχύ τη Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη, έκανε μπλάτε στο Ισραήλ, δεν χρηματοδότησε, απλώ άφηνε ελεύθερον το πεδίο, χτυπούσε τι οργανώσει που αποτελούσαν μέρο ΟΑ, τη ΟΑΠ, όπω τη ΦΑΤΑΧ, τη ΦΑΤΑΧ Επαναστατικό Συμβουλίο, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη κτλ. Αλλά άφηνε έδαφο στη Χαμά να κινείται για να δημιουργήσει έναν Ισλαμικό αντίβαρο προ του μαρξιστέ, εθνικιστέ, του οποίου εξέφραζαν ο Απόάραφα, ο Ναεφ ο, ο Χάμπα και όλοι αυτοί. Αργότερα, εδώ γίνει η ευθύνη του Νετανιάχου, ο Νετανιάχου για να μην πάει σε διαπραγματεύσει από το 2009 και μετά, τον ευνοούσε αυτό ο διεισμό εξουσία που υπήρχε στου Παλαιστινίου. Δηλαδή από το 2007 η Χαμά ήλεχε την λωρίδα τη Γάζα και η ΟΑΠ, Μάλιστα. η Φάνταχ, τη Τιγνόχτη Ιορδάνη. Άρα άφηνε τα κονδύλια από τον Κατάρ να πηγαίνουν για, για να ενισχύεται ή να τροφοδοτείται ο κυβερνητικό μηχανισμό και για ανθρωπιστικού λόγου. Το οποίο πήγαινε στη Γάζα. Προσπαθούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει μια πολιτική αντιπαράθεση μέσα στου Παλαιστίνιου. Τη συντηρούσαν συντηρούσε, συντηρούσε. συντηρούσε αυτή με αποτέλεσμα Κέρδιζε χρόνο να μην πάει σε συνομιλίε, αλλά ουσιαστικά ενισχύθηκε σε Μάλιστα. τέτοιο βαθμό η Χαμά, που το αποτέλεσμα είναι αυτόν. Κατά τη δική μου άποψη, πρέπει μετά την κρίση αυτή, αν, αν οι αποδοθ, αποδοθούν ευθύνε στη Χαμά από πλευρά Παλαιστινίων και χάσει την πολιτική τη επιρροή, και αν ο Νετανιάχου που είναι το πιο πιθανό αυτό αποχωρήσει από την πολιτική, τότε δημιουργείται έδαφο mm -hmm. γόνιμων και αυτή η πρωτοβουλία είναι μια επανάληψη αυτού του λεγόταν κουαρτέτων, το οποίο σήμερα θα είναι τρει. Ήταν η... το κουαρτέτων πριν από 20 χρόνια, ήταν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η... τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ρωσία βρίσκεται εκτό, άρα θα είναι μια πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένων Βάλιστα. Πολιτείων και ε, Ηνωμένων Εθνών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε, αυτή τη στιγμή να παίξει τον προπομπών αυτού του σχεδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Χαλαρή.